Μεσημέρι σε όλες και όλους από την τηλεόραση του Zoogla.gr. Κυρίες και κύριοι, μετά την χθεσινή εκπομπή που θεωρώ ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον από την πλευρά έτσι, των πληροφοριών που είχαμε γύρω από την κρίση στην Κρυμαία και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή και την Ουκρανία, σε λίγη ώρα πάνω στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας θα αποτυπωθούν στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για την επιστροφή στον ψυχρό πόλεμο. Τι ακριβώς συμβαίνει σε κάποιες πυρηνικές βάσεις της Ρωσίας, πώς θα καταγράφουν όλα αυτά οι Αμερικανοί και προφανώς τι σχεδιάζουν να παίξουν στην παγκόσμια σκακέρα αυτές οι δύο υπερδυνάμεις. Ερωτηματικό υπάρχει για την συμπεριφορά των άλλων ισχυρών. Και η άλλη ισχυρή δεν είναι σίγουρα η Ευρώπη, η οποία ακολουθεί την ουρά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά είναι η Κίνα οπωσδήποτε, που όλοι περιμένουν και η Ιαπωνία να δουν τι θέση θα πάρουν σε αυτή την ιστορία. Πολλά λέγονται, επίσης τα σενάρια και ο μύθος γύρω από αυτή την ιστορία χοντραίνει όλο και περισσότερο. Τα σενάρια συνωμοσίας αυξάνονται, αλλά τα σενάρια συνωμοσίας συνήθως έχουν σχέση, αυτό που είπαμε χθες, με το επιθυμητό και όχι με την πραγματικότητα και το εφικτό. Πολλές φορές η πραγματικότητα μπορεί να είναι πιο ασήμαντη ή μπορεί να είναι σημαντικότερη και από ένα σενάριο συνωμοσίας. Έχω δίπλα μου μία ξεχωριστή προσωπικότητα του δημοσιογραφικού χώρου, έναν δημοσιογράφο που συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία, δεν είναι άλλος από τον Νίκο Καραγιαννίδη, τον γνωστό από Δυτηριάκια. Βεβαίως, ο Δυτηριάκιας δεν είναι μόνο ο Καραγιαννίδης. Πώς είναι άλλοι πολλοί. Δεν ξέρω πώς έχει συνεργάτες εκεί. Μήπως δεν είμαι εγώ. Εγώ απλά έχω την επιμέλεια και την πνευματική, ας το πούμε, υιοθεσία του πράγματος. Αυτό είναι μια νοοτροπία που ξεκίνησε πριν από πάρα πολλά χρόνια στην ελληνική δημοσιογραφία, ώστε να καλύπτονται οι δημοσιογράφοι από την επιθετικότητα πολιτικών και επιχειρηματιών, όπως ήταν ο μικροπολιτικός. Μετά ήταν ο μικροπολιτικός. Ο πρώτος διδάξας πρέπει να ήσουν. Με στήλη χωρίς το όνομα, με ψευδόνυμο. Όχι. Αντίθετα, όλοι οι μεγάλοι καταξιωμένοι θεατρικοί συγγραφείς της Ελλάδος δουλεύανε σαν, όπως λέμε, χρονογράφοι. Όλοι τους, ας πούμε, άλλοι με το όνομά τους και άλλοι με... Όχι, ενώ σε εφημερίδα στήλη που να μην έχει, να έχει διάφορες ειδήσεις, όπως ήταν ο μικροπολιτικός, και ναι, να γράφουν, να συντονίζει, ναι, ένας, να δουλεύουν, ναι, 5-6, όποιος έχει να δίνει, αλλά να μην μπαίνουν τα ονόματά τους. Ακριβώς. Οι θεατρικοί συγγραφείς, ναι, γράφανε. Βεβαίως, όχι, κάποτε... γράφανε και με, το... και με ψευδόνυμο γράφανε. Και με το όνομά, ναι, τους. Όμως, δηλαδή, ο Ψαθάς έγραφε με το όνομά του. Όχι, ο Ψαθάς έγραφε με το όνομά του. Ναι. Ο Παλαιολόγος έγραφε με το όνομά του. Ο Παπαδούκας, ο Γιαννουκάκης είναι όλοι τους, ας πούμε, Μελάς. Μελά, τεράστιες προσωπικότητες. Αλλά τρομακτικές προσωπικότητες, μάλιστα μερικοί γράφανε και σε 2-3 εφημερίδες, βεβαίως για λόγους οικονομικούς και βεβαίως δεν γράφανε με το δικό τους όνομα. Αν σκεφτεί κανείς ποιοι γράφουν σήμερα και τι γράφουν. Και τι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν πρέπει να το ακουμπήσουμε. Η γύμνια δηλαδή που υπάρχει σήμερα, η φτώχεια, έτσι, και η κακοτεχνία, ας το πούμε έτσι, γιατί είναι μια μαστοριά, είναι μια τέχνη το να κάνεις, ας πούμε, ένα επάγγελμα. Σωστά. Και όχι μόνο να το αγαπάς, αλλά και να βελτιώνεις. Εδώ το φοβερό, το τραγικό, είναι ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι, τους οποίους τους βλέπεις σήμερα και παραμένουν μετά από 30 χρόνια και μετά από 30 χρόνια δεν έχουν βελτιωθεί ούτε στο ΚΙΧ. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Αποδητηριάκιας πότε γεννήθηκε, να τα πούμε άλλη μια φορά για... Ο Αποδητηριάκιας γεννήθηκε με την έκδοση της αθλητικής εφημερίδος, η οποία δεν υπάρχει σήμερα, ο Φίλαθλος. 30 Νοεμβρίου του 1982. Είναι η πρώτη, ας πούμε έτσι, από εκεί ξεκίνησε ο Αποδητηριάκιας. Ένα χρόνο μετά την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία.
Δεν έχει καμία σχήμασία. Όχι, το επισημαίνω απλώ. Ναι, εντάξει. Νοέμβριο του 82, Νοέμβριο του 82, ας πούμε. Ναι, Οκτώβριο του 81. Αν δεχθούμε βέβαια ότι το Πασόκ ανέβηκε ποτέ στην εξουσία, ας πούμε, ή ο λαός ανέβηκε. Γιατί το Πασόκ δεν ήθελε να ανέβει ο ίδιος. Πριν πάμε σε αυτά τώρα, ξέρω ότι έχεις να πεις πολλά. Γιατί ο Πρωτητηριάκος μπορεί να έγινε γνωστή ως μια στήλη αθλητική, αλλά έχει άποψη πολιτική, έχει άποψη κοινωνική, έχει άποψη καλλιτεχνική. Διαβάζω αυτά που γράφεις και έτσι τα χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί για μένα δημοσιογράφος... Εμένα θα χαιρόμουν αν διαφωνούσες, γιατί ξέρω ότι διαφωνείς κιόλας. Και αυτό είναι καλό. Εντάξει, το διαφωνείς τώρα μπορεί να είναι και ασήμαντες. Όχι, όταν λέμε διαφωνώ, σου δίνει κάποιος κάποια ρεθίσματα για να διαφωνήσεις. Σωστό. Για Ουκρανία ξεκίνησες. Θα πάμε εκεί. Η δημοσιογραφία, όταν έχασε την έγκλη της, όταν άρχισε να εξειδικεύεται. Εγώ γράφω οικονομικά, εσύ καλλιτεχνικά, αυτός κοινωνικά, όλος ελεύθερο ρεπορτάζ, αυτός δικαστικό, γιατί ο δημοσιογράφος είναι ένα πολυμηχάνημα. Ναι. Θυμάμαι ότι διευθυντής μεγάλης εφημερίδας απέλησε δημοσιογράφο, διότι ήταν δίπλα σε σημείο που έπεσε αεροπλάνο και της λέει, καλά ρε κορίτσι μου, δεν μας πεις, δεν λέω, να τραβείς μια φωτογραφία μας της. Εγώ λέει, ασχολούμαι με τα καλλιτεχνικά, γιατί της είπε έξω. Καλά της είπε. Ναι. Το να πέσει το αεροπλάνο δίπλα σου και εσύ να πει στο διευθυντή ότι ασχολείσαι με τα καλλιτεχνικά και δεν ασχολείσαι με αυτό το θέμα, έχει τελειώσει. Δηλαδή για εκείνη τη σχολή. Σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, θέλω να πω, ο άνθρωπος που είπε την κουβέντα αυτή, που πράγματι μπορεί να έχει ειδικότητα για τα καλλιτεχνικά, αλλά δεν ήταν δημοσιογράφος. Δεν σκεπτόταν δημοσιογραφικά. Δεν είχε σκέψη δημοσιογραφική. Έτσι. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε αυτό που είπες για την ειδικότητα. Καλό είναι να έχεις ειδικότητα. Να έχεις γνώση, να ξέρεις δηλαδή το αντικείμενο, είτε λέγεται γεωργία, κτηνοτροφία, παιδεία, έτσι, οτιδήποτε, πόλεμος, ξέρω εγώ. Η ειδικότητα είναι ένα όπλο στη φαρέτρα του δημοσιογράφου και στην ατζέντα του, αλλά δεν μπορείς δεν μπορεί το ενδιαφέρον σου να είναι εξειδικευμένο. Δηλαδή να βλέπεις το δάσος και να στοχεύεις μόνο ένα δέντρο. Εάν το ενδιαφέρον σου είναι εξειδικευμένο, τότε δεν είσαι καλός ειδικός. Γιατί η ειδικότητά σου πρέπει να οπλίζεται και να έχει τις σηκωμένες τις κεραίες της παντού. Ο δημοσιογράφος ενδιαφέρεται για ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει, ό,τι Ακριβώς. μπορεί να ενδιαφέρει, έτσι, το πλήθος. Βεβαίως. Όχι τη μάνα του, ούτε τον αδερφό του, ούτε τον ίδιο, ούτε την τσέπη του. Αυτός είναι ο δημοσιογράφος. Τώρα και... συζητάμε για ένα θέμα που δεν υπάρχει, κυρία. Υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Προστατευόμενα ίδια. Εσύ δεν είσαι δημοσιογράφος. Δεν το ξέρω αν είμαι δημοσιογράφος. Το ότι συνεχίζω και είμαι σε δράση, ναι, αλλά δεν νομίζω. Είσαι καλά. Έχεις μέσα στο γονίδιο αυτό το σκουλίκι που έχεις εσύ για να δημοσιογραφείς. Ναι. Είναι μια αρρώστια. Βεβαίως. Η οποία συνοδευόμενη και από την τέχνη του γράφην ναι. και του σκέπτεστε. Μάλιστα. Σε κάνει να έχεις μια δημοσιογραφική οντότητα πιο ολοκληρωμένη από ναι. διάφορα υποκείμενα τα οποία βούτυξαν ένα μικρόφωνο που βρήκα ναι. μπροστά για τάσπρωξε κάποιος και έχοντας δεν έχοντας ταλέντο, γνώση και οτιδήποτε άλλο εν πάση περιπτώσει χρειάζεται αυτή η δουλειά βγήκαν στους δρόμους και δήλωσαν δημοσιογράφοι. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι. Μπορεί να υπάρχει ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, ο κύριος Καραγιαννίδης και άλλοι 5-10. Εγώ είπα ότι δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Σωστά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τότε γιατί τον έκανε τον Αποδητηριάκη, αφού δεν υπάρχει δημοσιογραφία, γιατί τον έκανε ηλεκτρονικό από αποδητηριάκια.gr, ναι. γιατί. Κοίταξε να δεις, αυτό ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια και ήταν μεγάλο έλλειμμα, προσωπικό έλλειμμα. Δεν έπρεπε ας πούμε να μείνει απ' έξω ο Αποδητηριάκης από το διαδίκτυο που σήμερα όλος ο κόσμος βράζει εκεί μέσα. Προφανώς μισούσες όμως τα κομπιούτερ και τα ηλεκτρονικά μέσα. Όχι τα μισούσα, δεν τα ήξερα. Και μιλάμε τώρα ότι ο Φίλαθλος είναι η πρώτη εφημερίδα η οποία στην Ελλάδα πέρασε στη φωτοσύνδεση. Δηλαδή είναι η πρώτη εφημερίδα που ήταν ανοιχτή στη νέα τεχνολογία. Που γραφόταν με κομπιούτερ. Σελειδοποίηση, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος. Και όπως για να πάει στο πιεστήριο, σε σελοφάνε. Ναι, αυτό που λέγεται επανάσταση και φύγαμε από τη λινοτυπία. Η πρώτη, αυτό δεν το έχουμε πει ποτέ. Το στάδιο ήταν η φωτοσύνθεση. Ήταν ο Φίλαθλος το έκανε. Ναι. Το μετά πέρασαν πολλά στάδια. Ναι. Σήμερα η εφημερίδα γίνεται σε ένα κομπιούτερ. Έτσι. Αυτό στέλνεται στο πιεστήριο. Ναι. Η νέα τεχνολογία έχει ρίξει το κόστος. Έχει μειώσει αποφασιστικά και το χρόνο έκδοσης. Βεβαίως. Αυτό είναι κάτι καλό. Ναι. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε ο ηλεκτρονικός Αποδητηριάκιας. Ακριβώς. Είσαι ηλεκτρονικός τώρα. Καμία σχέση με το γραπτό.
Πες μου αλήθεια, την πρώτη φορά που είδες τα αποδητηριάκια πάνω στο κομπιούτερ, τυπωμένο, πώς αισθάνθηκες? Στο διαδίκτυο λες? Ναι, ναι, πάνω στο screen. Εντάξει, γίνανε κάποια δοκιμαστικά, υπήρξε και μια προετοιμασία και για μένα, γιατί μπήκα σε αυτό το ωκεανό, ίσως να το πούμε και σκουπιδαριό, γιατί ναι, αυτό το πράγμα που λέγεται διαδίκτυο είναι κάτι τρομακτικό. Ναι, γιατί γράφει ο καθένας ότι αλλούμε του κατέβει. Ό,τι θέλει ο καθένας, ναι. Λοιπόν, οπωσδήποτε προσαρμόστηκα, είδα ότι το μέσο ήταν κάτι ξένο για μένα, δεν είχα σχέση, δεν είχα κολυμπήσει εκεί πέρα, αλλά σήμερα σιγά σιγά, κυρίως η επαφή με τον κόσμο, με αυτούς οι οποίοι, ξέρω εγώ, επισκέπτονται τον αποδητηριάκια.gr, είναι τελείως διαφορετική από την επαφή που έχεις μέσα από μια εφημερίδα. Είναι κάτι άλλο. Είμαστε σε διαστημική πλέον εποχή. Γράφεις σε κομπιούτερ ή με το στυλ? Όχι, δεν ξέρω εγώ να γράφω από κομπιούτερ. Γραφομηχανή δεν χρησιμοποιείς ποτέ? Αυτή είναι σχολή. Στο χέρι όλα. Στο χέρι, ε? Γι' αυτό έχω και το πρόβλημα. Handmade. Ναι. Τι έχεις, tennis elbow και τέτοια? Ναι. Εγώ, όταν γράφεις, ας πούμε, την ημέρα, ξέρω εγώ, 20 ώρες, 15 ώρες, εδώ και 45-50 χρόνια. Γράφεις τόσες ώρες? Βεβαίως. Κοίταξε, δεν γράφω μόνο γιατί, ξέρω εγώ, το απαιτεί δουλειά. Περισσότερο γράφω και πράγματα τα οποία δεν θα δημοσιευτούν ποτέ. Είναι μεγάλη η δονή το γράψιμο. Και τι τα κάνεις? Είναι οργασμικό πράγμα, ας πούμε. Είναι σεξουαλικό. Ναι. Το να γράψεις, βέβαια. Δηλαδή δεν απευθύνεσαι σε κανένα. Εσύ βγάζεις τα δικά σου, τα εσώψυχά σου. Mm-hmm. Τα οποία τα γράφεις μέσα, τα βγάζεις μέσα από το γράψιμο. Και τι τα κάνεις όλα αυτά? Τα πετάς? Όχι, δεν πετάω. Δεν πετάω τίποτα. Τίποτα δεν πετάω. Και ούτε κανείς μπορεί να τα διαβάσει, γιατί είναι ο τρόπος που είναι γραμμένα, όχι πως το κάνω σκόπιμα. Έτσι. Ναι, ναι. Αλλά το δικό μου το χειρόγραφο είναι πολύ κακογραμμένο για οποιοδήποτε άλλον. Είναι δηλαδή. Δεν είναι ευανάγνωστο, ας πούμε. Φαρμακευτική συνταγή. Ναι. Κάποιος δηλαδή, ο οποίος γράφει τα δικά μου κείμενα, κυρίως κοπέλα, πρέπει να περάσει κάποιο διάστημα για να καταλάβει τι. Πρώτη μου λένε, συνελήφθηκε ένα συνάδελφο, ο Θανάσης ο Λάλας. Ναι. Για χρέη 110.000 ευρώ στο δημόσιο, δηλώνει αδυναμία πληρωμής. Και η πιθανή απόφαση θα είναι 2 μήνες φυλάκιση, ανεβαίνει τώρα στο Zoogla.gr. Ναι. Πάνω που λέμε για τις ταλαιπωρίες των... Όχι, κοίταξε να δεις. Είναι αυτά τα λάθη που κάνουμε, που έχουμε κάνει στη ζωή μας. Τώρα ο Λάλας, ας πούμε, ένας επαγγελματίας, ένας άνθρωπος που κάνει μια δουλειά, τέλος πάντων, ίσως έκανε κάποια ανοίγματα που δεν έπρεπε να κάνει. Έτσι. Ναι. Αυτά είναι τα λάθη μας. Πρέπει να πηγαίνεις σε σαβάρκα ή σαν ένα... Ακριβώς. Ναι, δηλαδή εγώ νομίζω έχει μεγάλο κόστος, ας πούμε, όχι μόνο οικονομικό και ψυχικό αυτή το πράγμα, ας πούμε. Το να φτιάξεις σήμερα μια επιχείρηση, κυρία Τριανταφυλόπουλε, είναι κάτι τρομερό. Έχεις αντίπαλο το κράτος. Με το Καλάσνικοφ μπαίνει μέσα στην επιχείρησή σου να σε ξεσχίσει, να πω. Παίρνει το 80. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο ότι θα πιεις ένα ποτήρι νερό και θα το πληρώσει το κράτος. Θα ανάψεις. Όχι, το όχι, όχι. Είναι έρχεται φοβερό. Και σαρώνει το πάλι. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, πριν πάμε στο οργασμικό, λοιπόν, το γράψιμο. Βέβαια. Είναι ερωτική η σχέση με το στυλό και το χαρτί? Και ερωτική, αλλά και σεξουαλική. Και σεξουαλική. Ναι, γιατί το ερωτικό βεβαίως είναι πιο πάνω από το σεξ. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει. Τι είναι, ναι, πιο πάνω από το σεξ, το? Το ερωτικό. Το ερωτικό. Βέβαια, το να είσαι. Όχι καψούρης, ερωτευμένος. Να είσαι ερωτευμένος με το αντικείμενό σου. Είτε είσαι πιανίστας, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι γιατρός. Εγώ δηλαδή, εάν θα ήθελες να μου πεις ποιο είναι το περιουσιακό σου στοιχείο σε πνευματικό επίπεδο, θα σου πω από τους εραστές. Τότε, αυτοί που είναι εραστές, σωστά, με το ποδόσφαιρο, με το οτιδήποτε αντικείμενο έχουν. Αυτοί που είναι ερωτευμένοι, δοσμένοι, αφοσιωμένοι. Από αυτούς μπορείς να πάρεις τα πάντα. Άμα είναι έτσι τα πράγματα, εγώ είμαι πόρνη όμως. Γιατί ερωτεύομαι διάφορα πράγματα, όχι μόνο δημοσιογραφία. Ναι, αλλά τι. Άρα, σπορ, ό,τι μπορεί να. Ταξίδια, περιοδίες. Δεν είναι μόνο δημοσιογραφικό το ενδιαφέρον. Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι. Αυτοκίνητα, τρέξιμο. Δεν είναι πορνή αυτό. Δεν είναι σάρεμα, καταδύσεις. Ναι. Εμένα μου έχουν πει για σένα πολλά πράγματα, τα οποία δεν είναι τώρα να τα βγάλω. Ότι είσαι και εσύ τρελός. Είσαι μανιακός σε κάποια πράγματα. Σε με τηλεπικοινωνίες μου λέγανε, με τα αυτά, όταν ήσουν στα πρώτα σου βήματα. Ναι. Όχι, ναι, τώρα, πια πρώτα. Ναι. Τώρα. Ναι. Άμα δεις το σπίτι μου, 12 μέτρα πύργο έχει. Ναι.
Είμαι ραδιοεραστέχνης, επίσημος. Ναι, το ξέρω, το ξέρω, ναι, το ξέρω. Και εδώ και αρέσει, άμα δεις, ναι, σύρματα από πάνω, βραχαία, μεσαία και τέτοια. Να πω κάτι. Η καταγωγή σου από πού είναι? Εμένα η μητέρα μου είναι από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, από τον Άγιο Βασίλη που λέμε. Είσαι Καπαδόκης, δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Και ο πατέρας μου είναι από την Κωνσταντινούπολη. Και, γνωρίστηκαν... και εγώ γεννήθηκα στην Κοκκινιά. Οι γονείς σου γνωρίστηκαν στην... εδώ. Στην Τουρκία ή εδώ? Όχι, εδώ, εδώ, εδώ. Ο πατέρας μου την είχε κοπανίσει 15-16 χρονών για να μην πάει φαντάρος. Από την πόλη. Ναι, ο πατέρας μου είναι γεννημένος το 1906. Πέθανε 100 χρονών. Άρα έφυγε, ας πούμε, το 1920 περίπου, 21. Πριν από τη μικρασιατική καταστροφή. Και η μάνα είχε έρθει με τους δύο γνωμούς τότε. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Τότε που λέει η Ρεπούση ότι στη Σμύρνη έκοβαν βόλτες. Εντάξει. Εντάξει. Ζούμε σε μια κατάσταση. Θύμωσες τότε που έγραφαν αυτές τις ανοησίες, που τις έλεγαν μάλλον πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα? Κοίταξε να δεις. Υπάρχει, ας πούμε, ένα λιταριό, ας πούμε, στην Ελλάδα. Είναι θέμα λιταριού ή άγνοιας? Όχι. Αλητείας. Γιατί όταν δεν γνωρίζεις κάτι, τουλάχιστον το βουλώνεις. Δεν μιλάω για την κυρία Ρεπούση, έτσι. Μιλάμε τώρα ακαδημαϊκά. Είναι απίστευτα πράγματα, λέγονται. Δεν μπορεί να το ξεπεράσεις να πεις, ξέρεις, είμαστε σε μια παρακμιακή περίοδο κτλ. Εδώ μιλάμε για γνήσια καραμπινάτη αλητεία. Δηλαδή το κάνω για να κόψω εισιτήρια. Και απευθύνομαι σε ένα κοινό το οποίο είναι πεθαμένο, χωνερικό. Πλέμπα. Ναι, ναι. Αυτή η κατάσταση είναι η θλιβερή στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Να πάμε πίσω. Ναι. Καπαδοκία, λοιπόν, η μάνα Κωνσταντινούπολη, ο πατέρας, ναι. Γνωρίστηκαν στην Κοκκινιά. Είσαι παιδί της Κοκκινιάς, γέννημα θρέμα. Ναι, είμαι πολύ τοπικιστής. Ολυμπιακός είσαι? Όχι, καμία σχέση. Πώς, εθνικός τι είσαι? Όχι, δεν είμαι εθνικός ούτε Ολυμπιακός. Φωστήρας, φωνέας των γιγάντων. Γιατί το λες αυτό? Γιατί έχω φιλαράκια τρελά, ναι, που είναι, ναι, από την περιοχή. Ναι, ναι. Είχα γίνει φωστήρας, ας πούμε. Είχες? Ναι, είχα γίνει φωστήρας. χωρίς να έχω καμία σχέση με τον Ταύρο, καμία σχέση με την ομάδα, απλά από αντιολυμπιακό. Από αντιολυμπιακός. Βασικά ξεκίνησα σαν αντιπαθναϊκός. Επί Γουέμπλεϊ, ας πούμε. Για μένα δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ Ολυμπιακού και Παθναϊκού. Η διαφορά βεβαίως υπάρχει, έτσι, μιλάω από πλευράς μεγέθους. Τα μεγέθη στην Ελλάδα δεν δουλέψανε καλά. Δεν δουλεύουν καλά, δεν παράγουν δουλειά. Με αυτή την έννοια είμαι εγώ απέναντι. Άρα λοιπόν, όταν έβλεπα, καταρχάς ποτέ δεν ήμουνα, όταν λέω ότι ήμουν αντιπαραθναϊκός, δεν εννοώ ότι ήμουνα εναντίον του Παθναϊκού. Γιατί ο Παθναϊκός δεν υπάρχει. Έτσι, υπάρχουν οι Παθναϊκοί. Γιατί αυτή η απάτη που κυκλοφορεί, ότι σου λέει είμαι εναντίον του κομμουνισμού ή εναντίον του ΚΚ, εναντίον, ξέρω εγώ, αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει ο κόσμος. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι Παναθηναϊκοί και έγινε αντιπαναθηναϊκός λοιπόν, γιατί επί Γουέμπλεϊ γινόταν αυτό το ρεζιλίκι τότε που πήγε η ομάδα στο... Πήγαινε κόντρα στην επίπλαστη εξουσία που δημιουργούσαν θεατρικά όλοι αυτοί οι παράγοντες και όλοι αυτοί οι τύποι μυστήριοι. Ορθώς. Και ναι. Φαντάζομαι ότι όταν κέρδιζε ο Φωστήρας ως φωνεύση των γιγάντων, ναι, στον Ολυμπιακό... Έβγαζα λοιπόν το αντί μου εναντίον του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και των μεγάλων, τέλος πάντων, μέσα από το Φωστήρα. Και ξαφνικά, όταν ήμουν η πρώτη φίρμα της αθλητικής δημοσιογραφίας, μιλάμε για δεκαετία του 1970, είπα, εγώ θα κάνω ρεπορτάζ Φωστήρος, που δεν είχα κάνει ποτέ μου συλλογικό ρεπορτάζ. Αυτό δεν έχουν ξαναγραφτεί, δεν έχουν ξυμπωθεί αυτά. Δεν ξεκινήσεις από το αθλητικό ρεπορτάζ στην καριέρα σου? Όχι, δεν ξεκίνησα. Το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Δεν ήμουν επαγγελματίας, δημοσιογράφος. Έγραφα για θέατρο και σινεμά. Ναι, γιατί ήθελα να γίνω ηθοποιός, ας πούμε. Και προφανώς κάποιο μεροκάματο σε σπρώξε εκεί να κάνεις αυτή τη δουλειά. Κοίταξε να δεις. Έφυγα από το στρατό με τρία χρόνια. Έκανα ένα χρόνο φυλακή, ας το πούμε. Ως κομμουνιστής, αριστερά? Όχι, καλά. Γιατί καταφέρθηκα εναντίον της Χούντας, παρότι ήμουν εφέδρος αξιωματικός. Και με βάλανε φυλακή, ας το πούμε. Και
Έκατσε ένα χρόνο φυλακή, τέλος πάντων. Δεν του είπε, εγώ είμαι γενικό αντί. Είμαι αντί Ολυμπιακό. Όχι, εντάξει. Εντάξει, πω τώρα ιστορίε, α πούμε. Είναι φοβερά πράγματα. Λοιπόν. Ποιο ήταν το θέμα μας, δηλαδή, γιατί σταματάει λίγα και το μυαλό μου. Ότι στο στρατό πήγε στη φυλακή. Ναι, εντάξει. Είναι εναντίον τη. Όχι, μου είπε, α, πώ ασχολήθηκα και τα λοιπά. Λοιπόν, βγήκα από το στρατό και εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιό. Έτσι. Και βέβαια δεν μπορούσα, ας πούμε, για να είχε σπουδάσει κάτι. Είχα πάει σε σχολή για να γίνω. Είχε τελειώσει το γυμνάσιο. Το γυμνάσιο είχα τελειώσει. Για εμάς την εποχή μας ήταν γυμνάσιο. Δεν πήγε λίγο. Εξατάξιο τότε, ναι. Ναι, ναι. Δεν πήγε στο πανεπιστήμιο. Όχι, όχι. Ήθελε ηθοποιό. Για να κοροϊδέψω τους γονείς μου, για να του πω ότι σπούδασα, ξέρω εγώ, πήγα σε μια κολοσχολή. Αστείατρος, ας πούμε. Να γίνω, ας πούμε, δήθεν ότι ήμουν μαϊμού γιατρός, ξέρω εγώ. Βέβαια, αστείατρος είναι και μια ιστορία που έχει σχέση με υγεία, δεν έχει σχέση με την ιατρική. Η οποία βέβαια ούτε ποτέ ασχολήθηκα με αυτό το πράγμα, ούτε ποτέ διορίστηκα κτλ. Αλλά από 16 χρονών άρχισα να γράφω θέατρο και σινεμά σε τοπικές εφημερίδες του Πειραιός. Κάτω στην Κοκκινιά και στον Πειραιά. Αυτή ήταν η ιστορία. Αλλά δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι υπήρχε. Και σε τι ηλικία μεταπήδησε το αθλητικό ρεπορτάζ? Το 1969. Πόσο ήσουν τότε, δηλαδή, 16 άρχισες? Όχι, εγώ είμαι το 45 γεννητής. Όχι, 16 λέω, αυτό είναι θέμα ηλικίας. Ναι. 16 ετών άρχισες να γράψεις για το θέατρο. Στα αθλητικά πότε πήγες? Στα αθλητικά πήγα το 1969. Πόσο ήσουν τότε? 24 χρονών. Έκατσες πολύ στο θέατρο, ναι, και στα καλλιτεχνικά. Είχα ξεκινήσει από ένα περιοδικό, το Φαντάζιο. Είχα αναλάβει τις αθλητικές σελίδες του Φαντάζιο. Mm. Το βγάζει ο Τερζόπουλος. Τότε είχε το Ρομάντζο, το Φαντάζιο, τέτοια. Όχι, καμία σχέση δεν ήταν τότε. Το Ρομάντζο ήταν κάπως διαφορετικό. Ήταν μεγάλοι δημοσιογράφοι τότε που δουλεύανε. Πού? Όλοι αριστεροί. Στο Φαντάζιο. Στο Φαντάζιο, ναι, γιατί ήταν πρώην αριστερός ο Βαγγέλης ο Τερζόπουλος που είχε βγάλει το περιοδικό. Είναι ο περίφημος Τάκης Κουκουές, ξέρεις. Του ριζοσπάστη, ας πούμε, του παράνομου γελιογράφος. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Και ο Βαγγέλης ο Τερζόπουλος έβγαλε αυτό το φοβερό περιοδικό που λέγεται Γυναίκα. Για μένα είναι ίσως το νούμερο 2 περιοδικό έκδοση στην Ελλάδα. Το νούμερο 1 το θεωρώ το περιοδικό θέατρο του Κώστα Τουνίτσου. Δηλαδή συγκλονιστικές εκδόσεις, ας πούμε. Ανατριχιάζω τώρα με όλα αυτά που σκεφτόμουν και με όλα αυτά που έχω πάρει από αυτά τα δύο περιοδικά. Διότι όταν μιλάμε για Γυναίκα, μιλάμε ότι το περιοδικό Γυναίκα μεγάλωσε πραγματικά τη γυναίκα, την Ελληνίδα. Όχι μόνο γιατί την έμαθε να βάφεται και τα λοιπά. Να μην πέσουμε σε λεπτομέρειες τέτοιες, ας πούμε. Mm. Ναι. Από εκεί ξεκίνησα τη δημοσιογραφία. Της έμαθε το F-Zin. Ας το πούμε έτσι, ας το πούμε. Της άνοιξε το μυαλό. Ωραία. Ότι, ναι. Έχω την αίσθηση ότι η μεγάλη σου αδυναμία ήταν η μάνα. Η μάνα μου. Ναι. Ναι. Όχι ο πατέρας, η μάνα. Δεν τον έχω σε υπόλοιψη τον πατέρα. Γιατί? Γενικά. Εσένα δηλαδή, σαν πατέρα δεν σε έχω σε υπόλοιψη. Ναι. Ούτε και τον εαυτό μου τον έχω σε υπόλοιψη σαν πατέρα. ναι, δεν το. Για μένα μπροστά στη μάνα είναι μια ιστορία της πλάκας μου. Ο πατέρας. Ήδη πόδιο σύμπλεγμα με τη μάνα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά είναι η αναγνώριση, ας το πούμε, της αγάπης που μου έδινε, της στήριξης που μου έδινε και είναι ένα ιερό πρόσωπο για μένα η μάνα, ας πούμε. Και νομίζω ότι εάν περάσει μια μέρα και δεν τη σκέφτομαι, πέθανε μικρό κορίτσι, ας πούμε. 80 χρονών ήταν, ας πούμε. Αλλά κορίτσαρος, ας πούμε. Τι να σου πω τώρα για τη μάνα μου, τώρα δεν είναι. Πόσα χρόνια έκλαιγες για τη μάνα μου, όταν ποτέ. Έφυγε. Δεν έκλαψα, ας πούμε. Δεν έκλαψα. Το ξέρα ότι θα φύγει ξαφνικά, όπως πράγματι. Ξαφνικά σε 6 ώρες έφυγε. Είχες τόση αδυναμία και δεν έκλαψες. Κοίταξε να δεις, οπωσδήποτε. Είναι πολύ προσωπικά αυτά τώρα. Ναι, δεν ήθελες να σου πω κάτι, ναι. Γιατί για σένα ζει και θα ζει στον άπαντα. Καταρχάς πέθανε την ημέρα της εορτής μου, του Αγίου Νικολάου, ας πούμε. Ωραίο δώρο. Και από εκεί και πέρα. Και έμεινα πολύ ευχαριστημένος. Έγινες με το θάνατό της. Έγινες πιο σκληρός μετά το θάνατό. Όχι από τη μάνα μου. Σκληρός έγινα. Θέλω να γίνω σκληρός κι άλλο, ας πούμε, όσο ζήσω. Δεν επιτρέπεται να είσαι μαλακός σήμερα. Όσο πιο μόνος μένεις, χάνοντας τα αγαπημένα σου πρόσωπα, ναι, τόσο πιο σκληρός γίνεσαι. Όχι, δεν είναι από αυτό. Πώς, γίνεσαι γίνεσαι σκληρός από τον καριολισμό που κυκλοφορεί, ας το πούμε. Αυτό είναι σε κάνει, ας πούμε. Είναι δηλαδή, βλέπεις
την αγριότητα, ας το πούμε, του ανθρώπινου γένους. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Οικογένεια έκανες? Βέβαια. Γυναίκα, παιδιά? Γυναίκα, παιδιά. Πόσα παιδιά έχεις? Έχω δύο παιδιά. Γυναίκες? Μία γυναίκα. Έχω παντρευτεί δύο τρεις, γι' αυτό το είπα. Αυτή είναι η ερώτα. Μην θεωρηθεί ότι είναι σκανδαλοθυρική ερώτηση. Μία γυναίκα και δύο παιδιά? Ναι, ναι. Τα οποία είναι σε τι ηλικία τώρα? Η κόρη μου πρέπει να είναι 35 χρόνια τώρα και ο γιος μου είναι 15. Α, έχεις διαφορά 35-15. Μετά το επόμενο παιδί θα το κάνω πάλι μετά από 20 χρόνια. Ξέρεις, όταν παντρεύτηκα δεύτερη φορά, έγραφα ένα κομμάτι στο φιλάθρο κάθε μέρα στην πρώτη σελίδα. Λοιπόν, όταν παντρεύτηκα, την ημέρα που παντρεύτηκα, έγραψα ότι σήμερα κάνω προπόνηση για τον τρίτο γάμο. Α, είναι γιατί δεύτερος γάμος ήταν αυτό? Ναι, δεύτερος γάμος. Βεβαίως, κοίταξε να δεις. Γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει τέλος. Σε τι ηλικία παντρεύτηκες την πρώτη φορά? Την πρώτη φορά 33. Και τη δεύτερη? 54. Α, ναι. Το σκέφτηκες καλά πριν το ξανακάνεις? Δεν τα σκέφτεσαι αυτά. Δεν τα σκέφτεσαι? Όχι, όχι. Έχεις αδυναμία στην κόρη ή στο γιο? Και στους δύο. Δεν υπάρχει αδυναμία. Δεν δέχομαι την αδυναμία. Ωραίο αυτό. Ναι, ναι. Τι θα πει αδυναμία? Η ίδια αντιμετώπιση. Ναι. Νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος είναι 30 χρονών, 40, 20, 10 και 15 χρονών. Τέλος πάντων, η κοινωνία σήμερα τα παιδιά δεν τα μεγαλώνει. Κάτσε μισό λεπτό, γιατί ο κόσμος διχάζεται μαζί σου. Δηλαδή, θυμάμαι και από το πρώτο θέμα που σε είχαμε μαζί και εδώ στο Zoogla.gr τώρα. Ναι. Τηλεφωνεί κόσμος και λέει, καλά αυτό τον αλήτη. Τι τον θέλετε εκεί? Και τηλεφωνεί κόσμος και γράφει και λέει, ο Αποδητηριάκιας είναι Θεός, χωρίς αυτόν δεν θα μπαίνα στη ζούγκλα. Και μου κάνει εντύπωση. Ναι. Έτσι το βεβαίως είναι πολύ ωραίο. Και με τις εκπομπές μου συνέβαινε αυτό και συμβαίνει. Ναι. Η αντίφαση αυτή όταν υπάρχει... Δεν υπάρχει αντίφαση, τέλος πάντων. Όταν υπάρχει κερκίδα πάνω σε έναν άνθρωπο, αυτό είναι το... Αυτό που έλεγες νωρίτερα, ότι αν δεν ερεθίσεις τον άλλον, δεν του δημιουργείς συνέστημα, θυμό, ευχαριστώ. Όχι, δεν το κάνεις εσύ. Ο άλλος να βρει ερεθίσματα. Το λέω από αυτά που γράφεις. Δεν είμαι προβοκάτορας. Όχι, δεν το κάνεις επίτηδες. Όχι, αυτός είμαι. Σίγουρο πράγμα. Όταν λέω αυτός είμαι, δεν εννοώ Αποδητηριάκας, έτσι. Ναι. Άλλος είναι ο Καραγιαννίδης. Ο Αποδητηριάκας έχει. Κι εγώ διαφωνώ με τον Αποδητηριάκια. Στο σπίτι της Αποδητηριάκιας με τη σύζυγο? Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν έχει τέτοιο χαρακτήρα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι, καταρχάς εγώ σέβομαι τον Αποδητηριάκια. Έχει αρχές ο Αποδητηριάκιας. Έχει κώδικα. Και βέβαια έχει περιεχόμενο. Έτσι, όταν μου πεις, μιλάς για ένα παιδί σου, για το παιδί σου. Έτσι, βεβαίως, ο Αποδητηριάκιας είναι περισσότερο παιδί μου από τα παιδιά μου. Δεν το συζητάμε αυτό. Στο σπίτι είσαι τρυφερός σύζυγος? Δεν νομίζω. Ούτε τρυφερός μπαμπάς υπήρξες? Όχι. Σκληρός? Μα αυτή είναι η τρυφερότητα, να είσαι σκληρός. Ωραία πράγματα. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να λειτουργείς σαν να είσαι ογκόμενος της φίλης σου, της κόρης σου, ο συμμαθητής της, ο γείτονάς της, ο φίλος της. Είσαι ο πατέρας. Είσαι ο εκπρόσωπος του Θεού. Η φιγούρα του πατέρα είναι, δεν μπορεί να είναι γελία. Πρέπει να λειτουργεί η απόσταση. Έτσι νομίζω. Ναι. Βεβαίως. Τηρείς αποστάσεις, δηλαδή. Δεν μπορεί, δεν το καταφέρνεις εδώ πέρα. Δεν το καταφέρνεις. Εσύ το κατάφερες. Όχι, δεν το καταφέρνω. Α, σε κάνω τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Τι? Ένα τσόλιν είσαι ο πατέρας. Ναι. Σε κάνει κόρη. Όχι, δηλαδή το ντέρμπι είναι άνισο. Σε παραλαμβάνει το παιδί η κοινωνία και το κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Και το παιδί σε κάνει ό,τι θέλει μετά. Το παραδίδεσαι. Ήσουν χαζομπαμπάς. Χάνεις. Ναι, με την κόρη. Της έδωσε και το όνομα της μάνας της κόρης. Βέβαια. Τι θα, σοβαρά μιλάς τώρα. Ζήτω η Καπαδοκία. Και βέβαια, φημίζονται εκτός από τον Παστουρμά οι Καπαδόκες και για το χαρακτήρα τους. Γι' αυτό λένε Καπαδόκες. Εάν σου πω ιστορίες που μου έχουν πει στην Καπαδοκία, πέσεις κάτω. Ό,τι δηλαδή. Μας ενδιαφέρουν αυτά. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την ιεραρχία. Δηλαδή, τώρα παντρεύεται το κορίτσι, πάει στο σπίτι του γαμπρού και απαγορεύεται να μιλήσει στον πατερό. Πρωτόγωνα πράγματα. Τρομερά πράγματα. Τρομερά.
Από πολύ παλιό κόσμο προέρχονται αυτοί. Έτσι. Ναι. Και όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Μόνο συμπτωματικά δεν είναι. Δηλαδή. Για να ισχύουν αυτά, κάποιο λόγο έχουν. Δεν είναι «Α, αποφασίσαμε να γίνεται αυτό». Έτσι, ναι. Όλα αυτά έχουν σχέση με αυτό που λέει ο Εβραίος, η επιβίωση. Πάρα απ' όλα. Αυτή είναι η παλαιά τάξη πραγμάτων. Ναι. Τώρα την οποία εγώ σέβομαι. Η νέα τάξη πραγμάτων. Δεν υπάρχει τάξη. Νέα υπάρχει. Τάξη δεν υπάρχει. Υπάρχει νέα χωρίς τάξη. Βεβαίως. Και Βέρα στα αριστερό βλέπω. Σε ενοχλεί στη γραφή? Όχι. Δεν με ενοχλεί. Με το χέρι, με το δεξί γράφω. Σου άρεσε. Ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Στο δεξί βάζουν οι παντρεμένοι τη Βέρα στην αριστερό. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρα. Αντί και εκεί. Ναι. Όχι, δεν είμαι αντί αυτό. Συνήθως ενοχλεί τους γραφιάδες η Βέρα, γι' αυτό την βάζουν στα αριστερά. Εντάξει, όχι, δεν το ξέρα. Α, έτσι οι παντρεμένοι το έχουν από εκεί. Δεν το ξέρα. Όχι, δεν το ξέρα. Έβαλε στη Βέρα. Όχι, 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 κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι. Δεν θέλω να μαθαίνω πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν. Υπάρχουν τα περιτά. Το περιττό είναι μεγάλη υπόθεση. Κάνεις delete, σβήνεις βέβαια. Γιατί τελείως, αν είναι, δεν έχουμε χρόνο. Με τόσες πληροφορίες χάθηκες. Ναι. Τι βάλουμε τώρα να ασχοληθώ. Δεν γίνεται να ασχοληθώ τώρα με αυτό το πράγμα. Ούτε καν το ξέρω. Λοιπόν. Πηγαίνεις στο θέατρο? Πάω, ναι. Σου έχει μείνει αυτό το κουσούρι? Όχι, είναι κουσούρι. Ναι, κουσούρι το λέω εντός εισαγωγικών. Ναι. Μα θέλω να ασχοληθώ με το θέατρο. Α, θες να γράψεις? Ναι, βεβαίως. Έχω γράψει. Α. Ναι, ναι, έχω γράψει. Από αυτά που δεν πετάς, δηλαδή. Ναι, ναι. Για τέλειο τις ώρες που γράφεις. Ναι, 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 ναι. Έχω γράψει και βεβαίως έχω νομίζω τη μαγιά να πω ότι αυτό δεν είναι χαμηλό πιο κάτω. Τώρα, εγώ τι να σας πω. Υπάρχει αυτή η αρχοντιά στη δημοσιογραφία. Δεν το λέω γιατί είναι μπροστά. Δεν κολακεύω άλλωστε κανέναν, ούτε τρόπος δικός μου αυτός. Αλλά υπάρχει αυτή η γοητεία, η ομορφιά. Μπορείς να ρωτάς ατελείωτες ώρες. Ο Ποδητηριάκιας λοιπόν, ηλεκτρονικός στο GR, είναι εύκολο να μπείτε. Το D με Y και όλα με Y, βέβαια στη λατινική γραφή, με I. Για να μπορέσετε να απολαύσετε αυτόν που ούτως ή άλλως, αν μπείτε στη ζούγκλα, στο πρωτοσέλιδο υπάρχει πάντα καθημερινά ένα άρθρο δικό του που παραπέμπει στην εφημερίδα με link και έχετε τη δυνατότητα να το διαβάσετε, να το δείτε. Λέμε λοιπόν τώρα. Ναι. Και λέμε. Ο Ποδητηριάκιας δεν ασχολείται μόνο με τα γκολ, τα δοκάρια, τα πέναλτι, τα φάουλ, τις αλητίες, τα γήπεδα και το παραγκουντιλίκι, που ούτως ή άλλως τα γράφεις ωραία και ελκυστικά. Ασχολείται και με τα πολιτικά, με τα κοινωνικά, τα καλλιτεχνικά, γενικά τα δρόμενα. Και αυτό μου αρέσει τον Ποδητηριάκη. Σε φνιδιάζει. Και αντί να είναι το πρώτο άρθρο, ας πούμε, για τον Αναστασίου που φάγε το καφέ στο κεφάλι και έπεσε κάτω, βλέπεις ότι... Για τον Κουφοντίνα. Έχεις, ας πούμε, για τον Κουφοντίνα, για τον Δήμαρχο της Αθήνας. Ναι. Ναι, μου άρεσε αυτό πάρα πολύ. Ναι. Γιατί γενικά είναι όμορφο ότι δεν περιμένεις το μη αναμενόμενο. Αυτό που σε ευνηδιάζει. Μα ο στόχος του Αποδηγυριακιά είναι να μιλήσει για τον Καμίνη, για τον Σπυλιοτόπουλο, για τον Βαλιανάτο, για τον Κουβοντίνα, για την Ουκρανία. Παραμύθι φούρναρης βάλαμε μπροστά τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο. Απλά γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι τελικά κάνει ο Ποδητηριάκιας. Δηλαδή μέσα από το ποδόσφαιρο που έχει μια μεγαλύτερο μαγνητισμό, λέει αυτά που θέλει να πει. Είναι το τυρί το ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Για να έρθει ο πολιτικός να μπει στη φάκα. Ναι, ναι. Βεβαίως. Γιατί είναι ο βασιλιάς των σπόρα έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δεν αμφισβητείται αυτό. Γιατί είναι αντιδημοκρατικός. Τι γιατί ράκμπι. Δεν πιστεύει στην αξιοκρατία. Τι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τι ράγκμπι βγάλανε οι Αμερικανοί, τι μπάσκετ, τι γκολφ, τι χίλια πράγματα σοφίστηκαν. Που έχουν λεφτά πολλά, έτσι. Πλουσιότεροι είναι οι παίκτες του γκολφ στην Αμερική και του ράγκμπι. Αλλά το ποδόσφαιρο σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη είναι το νούμερο ένα. Ακριβώς. Και τώρα μπήκαν και αυτοί, αρχίζουν και μαθαίνουν μπάλα. Όχι, πολύ καιρό έχουν μπει. Ναι, θέλω να πω ότι. Και πιθανόν να γίνουν και αυτοί πολύ δυνατοί. Έχουν μια αξιοπρεπή εμφάνιση πλέον. Ναι. Κάποτε γέλαγε όταν έβλεπε στην Αμερικανική ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο. Προχθές το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ναι. Ευνηδιάστηκε από το 3-0 του Παναθηναϊκού, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος που το περίμενε. Έχω ένα φίλο που με παίρνει μαζί του στο. Έχει και μια σουίτα από αυτές που πηγαίνουν. Ναι. Μεγαλοσχήμονες και με παίρνει όταν παίζει ο Ολυμπιακός. Ναι. Με πήρε μια φορά όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός μια ξένη ομάδα. Ναι. Και
και κέρδισε ο Ολυμπιακός. Άρχισε το παραμύθι γούριο ο Τηλεραφιλόπουλος. Με πήρε τη δεύτερη φορά ξανακερδίζει ο Ολυμπιακός. Με παίρνει την τρίτη ξανακερδίζει. Προχθές με τη Μάντσεστερ με κουβαλάνε εκεί. Κέρδισε. Κέρδισε και 0. Δεν φεύγει, εχμάλωτο. Εγώ είμαι εντωμεταξύ κρυωμένο. Μου στέλνουν το εισιτήριο στο γραφείο να πάω με τον Παναθηναϊκό. Δεν πάω για κάτι τέτοιο. Ξέρετε τι έχω πάρει τώρα. Η δύναμη τη προλήφθεια. Εάν δεν ήρθε, θα δούμε να σε πάρουμε δεμένο. Πρόσεξε τώρα, έχω βρει πελάχοντρο. Όπου βέβαια, όχι μόνο ευνηδιάστηκα. Στο τρίτο γκολ, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει παίξει μπάλα ποτέ. Όχι, έχω παίξει, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είχα παίξει. Το ότι καθλωτούσε. Στο τρίτο γκολ είμαστε στη τηλεόραση και λέω στη γυναίκα μου: αν είναι μάγκας, θα το βαρέσει απευθείας. Της λέω να μπει δεξιά. Ναι. Και το κάνει. Ναι. Γυρνάει εκεί, με κοιτάζει, μου λέει: καλά, είσαι μάγισσα. Όχι, ρε, έχω παίξει μπάλα. Της λέω: άμα ξέρεις, άμα έχεις παίξει, βλέπεις τις γωνίες. Ξέρεις, τριγωνομετρία είναι. Και λίγο μυαλό. Και το βάζει. Ήμουν σίγουρος ότι θα μπει και το τρίτο. Γιατί οι Ολυμπιακοί μετά το πρώτο γκολ τα χάσαν, μετά το δεύτερο παρέλυσαν. Σου λέει εντάξει, ξεφύλα τώρα εδώ μέσα. Μα δεν αντιδράσανε. Προτιμούσαν να χάσουν από τη Μάντσεστερ 10 φορές παρά μία φορά. Βεβαίως. Γιατί εκεί είναι η αρρώστια. Βεβαίως. Εκεί είναι το. Διότι ο γνήσιος Ολυμπιακός είναι αντιπαναϊκός πρώτα. Βέβαια. Και έτσι είναι. Του στήχησε. Όπως και ο Ολυμπιακός. Μα κοίταξε, δεν υπάρχει οπαδισμός. Κακώς το λέμε. Ο άλλος δεν γίνεται Ολυμπιακός για άλλο λόγο παρά μόνο για να εκφράσει την αντίθεση του με κάτι. Mm. Δηλαδή αυτό που λέγεται που είναι η μεγαλύτερη κατάρα του ανθρώπου, ο παδισμός, και το βλέπουμε τώρα βέβαια στο ποδόσφαιρο, ενώ είναι και στη θρησκεία. Υπάρχουν χριστιανοί και βουδιστές και τα λοιπά. Οπαδοί είναι. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πω ότι είσαι χριστιανός όταν δεν έχεις διαβάσει χριστιανισμό. Εγώ έχω καταλήξει και ότι οι φασίστες δεν είναι δεξιά-αριστερή. Τους βρίσκει σε όλους τους χώρους. Δηλαδή τελικά ο άνθρωπος μετράει και όχι η ταμπέλα που κουβαλάει. Έχω δει. Κάνουν δουλειά έτσι. Είναι φασίστας, κομμουνιστής. Έχω δει αριστερά κάτι φασισταριά που δεν τα βάζει ο νόσο. Στη συμπεριφορά ενώ και στη ζωή, στην καθημερινότητα. Όπως μπορεί να πας σε έναν φασίστα έτσι, και να πεις τι λέει αυτός. Αυτός είναι κομμουνιστής. Βαμμένος. Επομένως. Ποιο ξέρει, γιατί είναι η μοίρα των ανθρώπων, του αρέσει τα μπέλα πολύ. Ναι. Και τρώνε το παραμύθι τη ταμπέλα και μετά γίνονται κερκίδες. Όχι, και το δεν τρώνε, το θέλουν. Ναι. Δεν περπατάει η ζωή χωρίς τα μπέλα. Δεν τρώσε ό,τι δεν θέλει. Και στο 3-0 τι είπε, τώρα θα κάτσω να γράψω. Όχι, διάβασα αυτά που έγραψε. Ναι, κοίταξε, οπωσδήποτε εγώ που είμαι ένα γραφιά. Έτσι. Τα βλέπω σαν. Θεατρική παράσταση. Ναι, είναι ένα λουκούμι αυτό που μου. Ένα δώρο που σου λέει. Κύριε, εδώ θα παίξω. Εδώ θα πω αυτά που θέλω να πω. Δηλαδή, εάν το γεγονός είναι σε ύφεση, έτσι, δεν μπορείς να πεις αυτά που θες να πεις. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να κατηγορήσεις τον Ολυμπιακό ή τον κάποιον παίχτη κτλ. Είναι ότι μέσα από το, όπως είπες πολύ σωστά, το θεατρικό το δρόμενο, να πεις κι εσύ αυτά που μπορείς να πεις. Και εις πράτες, ναι. Ο Αλαφούζος είναι τυχερός ή μάγκας. Σε τι. Ικανός αυτό που κάνει με τον Παναθηναϊκό τώρα. Κοίταξε, ο Αλαφούζος διάλεξε το δρόμο του Γολγοθά. Έτσι. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω γιατί το έχει κάνει. Είναι ερώτημα. Δηλαδή, ο Αλαφούζος πάει και παίρνει ένα μαγαζί στο οποίο ηγείται, αυτό είναι το αφεντικό. Που έχει βαρέσει διάλυση. Ναι. Είναι καταχρεωμένο. Αλλά είναι μεγάλο και θα έχει πολύ γκρίνια και το ξέρει αυτό. Ναι. Μου περάσει Βαρδιονγιάννηδες και χίλια άλλοι πατέρας και σουπαμούπες και όλοι έχουν εγκαταλείψει το καράβι. Ναι, τον καταλείψαν αυτοί. Και εκείνο πηδάει μέσα την ώρα που τα. Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα. Φεύγουν. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Κάποιο λόγο υπάρχει. Και γιατί επιμένει, γιατί δεν σηκώνει τα χέρια του. Να πει, κύριε, με συγχωρείτε, ό,τι όσο μπορούσα έκανε. Εσύ. Άλλη ιστορία είναι ο Σαββίδης, άλλη ιστορία είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Τι είναι λοιπόν ο Αλαφούζος? Ο Αλαφούζος, ο Αλαφούζος δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, ενώ προηγούμενα βιώματα, έτσι, ούτε καμία επαφή, τίποτα ο άνθρωπος. Πιο πολύ κρίκετ ξέρει παρά ποδόσφαιρο. Τι? Κρίκετ ξέρει παρά ποδόσφαιρο. Δεν έχει σημασία. Και ο άνθρωπος αυτός πάει και βάζει το κεφάλι του στον Τουρβά. Δεν καταλαβαίνω. Τα πάει καλά όμως. Τα πάει πάρα πολύ καλά. Έχει αρχίσει να νοικοκυρεύεται πολύ το μάλλον. Ναι, αρχίζει και νοικοκυρεύεται, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό θα σηκώσει κεφάλι. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα ξαναγίνει Παναθηναϊκός. Ναι. Πόσο δηλαδή θα κρατήσει αυτό?
Και ο Ολυμπιακός, πάνω που έλεγαν όλοι, υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Μίτσελ μετά τις επιτυχίες, έρχεται και τρώει την τριάρα από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και δεν ξέρω αν ξανά έφαγε ο Μαρινάκης μαζί του, όπως με την, μετά την επιτυχία με τη Μάντσεστερ, για ένα νέο συμβολέο. Όχι, κοίταξε να δεις, ένα αποτέλεσμα, όσο και άσχημο να είναι, στραβό, ανάποδο, ξέρω εγώ, το λες κύριε, ένα αποτέλεσμα και κοίταξε, πρέπει να είσαι ακραία ηλίθιος για να έχεις παντελή άγνοια του τι σημαίνει ποδόσφαιρο. Ναι. Για να μην καταλαβαίνεις ότι η ομορφιά του ποδοσφαίρου πηγάζει από το απροσδόκητο. Δηλαδή ότι ένας αδύνατος μπορεί να κερδίσει έναν ισχυρό. Με λίγη τύχη, αυτό με είναι, συγκυρία. Αυτό είναι που αυτή είναι η γοητεία του ποδοσφαίρου. Η αναξιοκρατία του. Και η γοητεία του ταυτόχρονα. Βεβαίως. Διότι ο αδύνατος μπορεί. Δεν θα να... το πούμε γοητεία, έτσι. Ας το πούμε κάτι άλλο. Η άγρια ομορφιά του, παιδί μου, ότι εκείνος που δεν το. Ο Δαβίδ κερδίζει τον Γολιάθ. Ναι. Υπάρχουν Γολιάθ που δεν μπορείς να τους κερδίσεις. Δηλαδή, αν πει κανείς τώρα ότι κάποια ελληνική ομάδα μπορεί να παίξει με την Μπαρτσελόνα, ναι, και να την κερδίσει, γελάς. Όμως, ναι, υπάρχουν ομάδες στην Ισπανία υποδιέστερες των ελληνικών που μπαίνουν μέσα και κερδίζουν την Μπαρτσελόνα. Όχι, δεν είναι υποδιέστερες των ελληνικών. Κάποιες από αυτές, δηλαδή. Καμία δεν είναι υποδιέστερη, Μάικη μου, να σε ενημερώσω. Τι? Σου βγαίνει η ψυχή, είτε είσαι Ρεάλ είτε είσαι Μπαρτσελόνα, θα παίξεις με τον πράγματι πιο αδύνατο, αλλά για να τον κερδίσεις θα σου βγει η ψυχή ανάποδα. Άλλο, έχει κάποιες ομάδες στην Ισπανία η, ναι, κατηγορία που δεν είναι καλύτερες από τον Ολυμπιακό. Όχι, δύσκολα να το πω αυτό. Ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από την Ισπανία και τις ομάδες. Ο Μίτσελ τι είναι? Ο Μίτσελ ταυρομάχος είναι. Σοβαρός τύπος. Πολύ σοβαρός. Το ξέρει το... Κοίταξε, είναι μία από τις εκπλήξεις. Ένας παίκτης που είναι σέντρεφορ και φυρμάτος ήτανε, και ωραίο παιδί και γκόμενος. Και γκόμενος και παιχταράς. Και παιχταράς και γκολτζής στη Ρεάλ, έτσι. Και έγινε προπονητής. Αυτά είναι από τις εκπλήξεις. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει προπονητής κάποιος ο οποίος είναι κυνηγός. Κάποιος ο οποίος είναι επιθετικός, δηλαδή. Δύσκολα. Όχι πως δεν έχουν γίνει, ας πούμε έτσι. Δεν το ζει στο ποδόσφαιρο. Να σου πω κάτι. Ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής είπε. Πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Κυνηγός. Εγώ δεν ξέρω ποδοσφαιρό. Ο Ντέμις Νικολαίδης. Και ήταν μια αλήθεια αυτή. Δεν ζει το ποδόσφαιρο κυνηγός. Ναι. Δεν έχει τον ορίζοντα το τι γίνεται όπως. Κοίταξε, ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας έχει 22 παίκτες μπροστά, ναι, του, 21 δηλαδή. Γιατί και εκτός αυτού τους βλέπει όλους μπροστά. Ο, ναι, το center for, ναι, βλέπει μόνο τον τερματοφύλακα. Τίποτα άλλο. Και ίσως από το πλάι. Και αν είσαι φίρμα, αν είσαι βεντέτα, δύσκολα να γίνεις προπονητής. Δηλαδή είναι ανθρώπινο αυτός. Ωραία, και εγώ είμαι παιχταράς και βλέπω κάποιους παίκτες μέσα στα αποδυτήρια. Τι είναι αυτή, δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Αναστασίου, που μου φαίνεται πολύ συμπαθής σαν άνθρωπος και έτσι, ναι, ένα παιδί. Δεν μπορεί να το κρίνεις ακόμα. Σεμνό και έξυπνο. Δεν μπορεί να το κρίνεις ακόμα. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να το κρίνεις. Μπορεί να είναι μια πατάτα και μπορεί να βγει ο άνθρωπος. Είναι η πρώτη φορά που κάνει τον προπονητή, τον νούμερο ένα προπονητή, τον νούμερο ένα, έτσι. Είναι δουλευταράς, ξέρει το αντικείμενο, τη δουλειά την έχει περπατήσει, ας πούμε, σε όλες τις βαθμίδες, από ποδοσφαιριστής μετά, βοηθός, μέσα σε ομάδες, σε πολύ καλά περιβάλλοντα. Δηλαδή το να έχεις δουλέψει στο Ολλανδικό πρωτάθλημα είναι σαν να έχεις βγάλει ένα πανεπιστήμιο ή στο Αγγλικό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να πεις, κάνουμε ακαδημαϊκή κουβέντα, όχι συγκεκριμένα για τον Άζα. Ναι, ναι. Έτσι, δεν μπορείς να πεις όταν παραλαμβάνει μια ομάδα από το πολύ χαμηλά και είναι υποχρεωμένος να τη φέρει εκεί που πρέπει και να βγάλει αποτελέσματα και να παράξει η δουλειά. Έτσι, είναι νωρίς να πεις αξίζει ή δεν αξίζει. Σωστά. Ωστόσο, τα βήματά του είναι καλά μέχρι στιγμής. Ναι. Αυτό που έγινε αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του. Αυτό που έγινε με το ποτήρι στο κεφάλι από την, ναι, εξέδρα των επισήμων, γιατί πάνω από τον πάγκο είναι τα επίσημα εκεί, ναι, στον Ολυμπιακό. Ναι. Με εκνεύρισε πάρα πολύ, γιατί αυτού του, ναι, είδους... Το διάβασα και το άρθρος. Ναι, αυτή η κοινωνική αλήθεια πρέπει να αντιμετωπίζεται με θατσερικό τρόπο. Με? Θατσερικό. Πώς οπωσδήποτε. Συμφωνώ 101%. Έτσι. Γιατί? Ναι. Γιατί αν πήγαιναν οι γυναίκες μας, τα παιδιά μας και οι αντίπαλοι μας στο γήπεδο και η αντιπαράθεση τέλειωνε στην καζούρα και στην πλάκα, θα πήγαιναν, τα γήπεδα θα είχαν υπερτριπλάσιο κόσμο. Εκτός αυτού, εμένα σαν Έλληνα με δυσφημίζει στο εξωτερικό.
Η δημόσια εικόνα, η διεθνής εικόνα της Ελλάδος είναι ξεφτύλα. Δηλαδή, όταν εγώ είμαι τώρα και βλέπω ότι στην Τουρκία ή στην Αλβανία ή κάπου πετάνε μπουκάλια στον προπονητή, λέω, κυρία, με συγχωρείς. Και εδώ κάτι άλλο. Για τις πλάκες. Δείχνει ότι είμαστε ασόβαροι, γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι το ποδόσφαιρο είναι μια, όπως και ο τουρισμός, μια βαριά βιομηχανία. Όπως μια χώρα που παραπέει οικονομικά, η Ισπανία έχει τις δύο ακριβότερες ομάδες στον πλανήτη, τη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ. Δεν είναι δυνατόν να τις συντηρούν από τη φτώχεια τους. Συντηρούν γιατί βγάζουν χρήματα οι ομάδες αυτές. Πολλά χρήματα. Τρελά χρήματα. Ναι, παίζουν επομένως, σε μεγάλα νούμερα. Επομένως, οι καραγκιόζηδες που κυκλοφορούν σε αυτόν τον τόπο και ασχολούνται με την μπάλα, ούτε αυτό έχουν συλλάβει. Όχι. Λέω λοιπόν, αυτό που έγραψα. Καλά, δεν μπορούσε ένα αστυνομικό να σηκώσει το ποτηράκι, να το πάει για δακτυλικά αποτυπώματα και την άλλη μέρα να τον έχουν φας προφίλ πεταμένο έξω από τα γήπεδα, γιατί μπορεί να είναι ένα. Επιφανής βιομήχανος, ένας δημοσιογράφος. Δεν αποκλείεται. Ένα τέτοιο κάθαρο. Δεν αποκλείεται. Ένας καθώς πρέπει κύριος εδώ των Βορείων Προαστίων που έχει κάνει αυτή την αθλειότητα, αυτή την αλήθεια. Δεν έπρεπε να τον έχουν συλλάβει την άλλη μέρα. Ναι. Ξέρεις τι γράφουν από προχθές. Προφανώς βρήκαν ποιος είναι και είναι φίλος φαίνεται της διοίκησης. Ναι. Και γράφουν ότι υπερβολές στον Αστασίου δεν λιποθυμάς από ένα ποτήρι. Ρεσί. Ένα ποτήρι είναι 200 από αυτά τα θηριώδη γραμμάρια. Έστω δεν υποθυμάς. Όχι, άλλο λέω. Αν σε βρει στο κεφάλι με το γεμάτο το περιεχόμενο και έρχεται από 20 μέτρα πεταμένο, δεν θα σου έρθει η ζαλάδα. Ανοησίες λένε. Αν το φας μέσα στο μάτι, δεν θα σου έρθει η ζαλάδα. Εγώ σου λέω ότι δεν ζαλίστηκε, ότι δεν τραυματίστηκε, ότι έκανε και θέατρο. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Όχι. Το ζήτημα δεν είναι ότι έφαγε το μπουγέλωμα. Έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι του πετάξαν ένα αντικείμενο. Το οποίο βεβαίως μπορούσε να του κάνει ζημιά, γιατί το θέμα μας είναι ότι δεν την έκανε. Ότι δεν του βγάλε το μάτι. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Είναι γελίο. Είναι αστείο. Δηλαδή, τώρα το πούμε γελίο, τι να το πούμε. Είναι... Μα τι είναι. Κοίταξε να δεις κάτι. Και είναι και εγκληματίες, γιατί εκτός ότι δυσφημούν το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η δυσφήμιση. Έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι. Ναι, αλλά αυτό που το να δυσφημίσεις και μετά να πάει να επιμείνει στη δυσφήμιση σου. Ξέρεις τι έχουν υποθεί. Για αντιαθλητικές ενέργειες από τα σωματεία, από τις εταιρείες, από τις ΠΑΕ, στα δικαστήρια. Απίστευτα πράγματα. Τα γράφει σήμερα, νομίζω. Θυμάστε ότι αυτό ο. Η ζούγκλα τα γράφει σήμερα. Ο Άρτε, αποφυλακιστής από την Τουρκία, ο Φιλιππίδης. Ναι. Που είχε μπει μέσα με τους αλήτες του και είχαν πλακώσει το διαιτή στο ξύλο, ναι, μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι. Άγριο ξύλο. Ναι, ναι, ναι. Αίματα τον πήρανε. Ναι, ναι, αίματα. Ναι. Και εμφανίζεται ως Παρθένα τώρα. Επιχειρηματική λέγοντας ότι έκανε όλα ό,τι καλό υπήρχε για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Έτσι είναι η ζωή. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει τώρα για να πάμε στην υπόθεση αυτή της Κρυμαίας που είδε ότι ενδιαφέρεσαι και... Ενδιαφέρομαι, εντάξει. Και για λόγους προσωπικής, ας πούμε. Μπορεί να πάθουμε ζημιά εδώ πέρα. Η Μεγάλη Ελλάδα ήταν από την Οδυσσό μέχρι την Αλεξάνδρεια. Ναι, ναι. Πώς, δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, κοίταξε, το θέμα είναι οικονομικό, βεβαίως. Θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου. Τα πακέτα είναι. Ποιος θα πάρει τα πακέτα. Μια μεριά, λοιπόν, έχει βάλει χέρι, πόδι, ό,τι θέλεις πες το, η Αμερική στην Ουκρανία, εδώ και 20 χρόνια, όχι τώρα. Όσο μπορεί, όσο την παίρνει. Εδώ μιλάμε για εγγυημένα τώρα πράγματα. Δεν μιλάμε πεζοδρομιακά. Δεν λέμε πεζοδρομιακές πληροφορίες, ούτε θεωρίες, έτσι. Και από την άλλη μεριά, ο Ρώσος θεωρεί την Ουκρανία δικό της έδαφος. Πώς εσύ, σαν Ελλάδα, τέλος πάντων, έχεις μια αλφα σχέση με την Κύπρο, έτσι. Δηλαδή, αύριο ο ελληνικός στρατός, αν πάει στην Κύπρο, θα πεις ότι έκανε απόβαση και έκανε εισβολή. Δεν ξέρω. Κάπως έτσι είναι. Και η Κρυμαία, εκτός του ότι είναι ένα ιδιαίτερο καθεστώς leasing, έτσι λέγεται, ναι, από τον Χρουτσόφ, ο οποίος ήταν από την Κρυμαία και την έκανε, ήταν από την Ουκρανία και την έκανε δώρο στους Ουκρανούς, είναι το μονακό. Ο Μπρέζνιεφ ήταν Ουκρανός. Και ο Μπρέζνιεφ ήταν Ουκρανός. Είναι το μονακό, ναι, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Mm. Η Κρυμαία είναι σαν τη Χαβάη για τους Ρώσους. Θα πας στους Αμερικανούς να τους πεις. Ότι σου αμφισβητώ, όχι τη Χαβάη σαν εσύ, τα τουριστικά δικαιώματα, πάνε στη Χαβάη και δεν θα σηκωθούν τα B-52 να σε αντιμετωπίσουν. Είναι και αστείο να λες ότι θα αμφισβητήσει από τον Πούτιν την Κρυμαία. Δεν ξέρω τι παιχνίδια έπαιξε η Μέρκελ, γιατί αυτή έχωσε την ουρά της και η Δυτική.
Γιατί δημιουργούν αυτή την κρίση. Η Μέρκελ δεν μπορεί να κάνει τίποτα το οποίο είναι εναντίον της Αμερικής. Νομίζω ότι αυτό είναι αντιληπτό στον καθένα. Δηλαδή, ποια Μέρκελ. Ένα ποντίκι είναι η Μέρκελ μπροστά στον Ομπάμα. Αν μιλήσουμε έτσι, έτσι. Δεν μπορεί η Μέρκελ να κάνει κάτι. Από εκεί και πέρα, η υπόθεση είναι καθαρά οικονομική, κατά τη γνώμη μου, βεβαίως, ότι εδώ είναι ένα μαγαζί δικό μου, ένα παράρτημα δικό μου, ώστε Σπάρτο, σαν Ρώσος, και βεβαίως ο Πούτιν ξεπέρασε τα όρια και αυτό δείχνει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα χάσει την Ουκρανία. Είναι ανέβηκε το πρωτοσέλιδο αυτό για το οποίο σας έλεγα νωρίτερα και που έτυχε να παρακολουθήσει και την εξέλιξή του πάνω στο γραφείο πριν μπούμε μέσα. Επομένως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και επειδή όταν οι λόγοι είναι οικονομικοί, τότε όλα είναι πιθανά και είναι επικίνδυνα. Γιατί για οικονομικούς λόγους έγινε όλη η πόλεμη. Δεν έγιναν για ερωτικούς, για την ωραία Ελένη. Όχι, εκτός και αν το γυρίζουμε σύριαλ τώρα. Υπήρχε ψάχνο. Ναι, πάντα. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα κοντά μας. Εγώ σε ευχαριστώ γιατί πραγματικά. Γιατί μας έδωσες μια, έτσι, την ικανοποίηση να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα τύπου αποδυτηριάκια. Δηλαδή μιλήσαμε για ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει. Εντάξει. Ό,τι μπορεί να ενδιαφέρει. Όχι, δηλαδή. Και εγώ τη χάρηκα την κουβέντα γιατί είναι μεγάλη υπόθεση. Είμαι δηλαδή πολύ της κουβέντας εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα. Και βεβαίως μπορώ να μην μιλήσω και καθόλου, έτσι. Εγώ πιστεύω στο λόγο δηλαδή, όχι στο διάλογο. Θέλω να ακούω. Όπως θα ήθελα να με ακούνε κιόλας, έτσι. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Και θα τα πούμε στην πορεία. Βεβαίως. Με περισσότερο αποδυτηριάκια. Βεβαίως. .gr. Γεια σας και χαρά σας. Thank you.